συνεννόηση και με τον Γιάννη Πλακιωτάκη, τον μεταβατικό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, και με την Φόφη Γεννηματά, την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες, και με την Ένωση Κεντρών και τον Βασίλη Λεβέντη, αλλά και με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει, φαντάζομαι, και το αναλυτικό ρεπορτάζ για τις θέσεις των κομμάτων. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Θα συμμετάσχει όμως, όπως δείχνουν πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας, αύριο, εφόσον πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Υπάρχουν επιφυλάξεις και από την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, την Φόφη Γεννηματά, ιδιαίτερα για το ζήτημα του ασφαλιστικού να μην τέθει αυτό στο τραπέζι στην αυριανή σύσκεψη. Να πούμε ότι αυτό που επιδιώκει είναι να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς πάνω στα μεγάλα και ανοιχτά θέματα. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Βασίλης Λεβέντης από την Ένωση Κεντρών, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται θετικός στη συμμετοχή του αύριο. Ενώ όχι, φαίνεται να λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την πρώτη στιγμή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος νομίζω ότι είχε ούτως ή άλλως ξεκαθαρίσει τη θέση του. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι κλειδώνει για αύριο στις 12 στο επίκεντρο όλα τα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση επιδιώκει διάλογο με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, συζήτηση, συνεννόηση και ή δυνατόν συνένεση για μείζωνα ζητήματα. Στο τραπέζι της αυριανής συνάντησης θα τεθούν το προσφυγικό, όλες οι εξελίξεις που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή και είναι σοβαρές και πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Επίσης το ασφαλιστικό ζήτημα και η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Βεβαίως, όπως μαθαίνουμε, και το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Mm-hmm. Κρίσιμα τα ζητήματα μακράς πνοής, όπως έχει τονίσει το Μέγαρο Μαξίμου, ιδιαίτερα στο ζήτημα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, επιδιώκονται καθαρές θέσεις και τοποθετήσεις και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Είναι κρίσιμο και κομβικό στοιχείο όλες οι προτάσεις να συζητηθούν και γιατί όχι σε τόσο μεγάλα ζητήματα μακράς πνοής που αφορούν την κοινωνία, αφορούν τους πολίτες. Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει και άλλες πολιτικές δυνάμεις να συντελέσουν με το δικό τους τρόπο, ακόμα και βάζοντας πλάτη, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, σε αυτή την προσπάθεια. Ματάσεις βέβαια που ενδεχομένως μπορούν να γίνουν για το πώς θα επιληθεί το μεγάλο αυτό θέμα του ασφαλιστικού, το πολύ κρίσιμο και σημαντικό θέμα του ασφαλιστικού. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στη Χρύσα Ρουμελιώτη να δούμε τις πληροφορίες από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όπως είπαμε, το αυριανό Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών γίνεται υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρύσα. Ντένια, αυτό που μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να σας πω είναι ότι η ώρα που δίνεται ως πιθανή δεν έχει κλειδώσει, δηλαδή 12η μεσημβρινή αύριο. Ωστόσο, ο πρόεδρος ενημερώνεται για τις επαφές και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, καλό είναι να επαναλάβουμε ότι αφού ο Πρωθυπουργός συνομιλήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς για την ατζέντα αυτής της συνάντησης και την επιδίωξή της και τον απότερο στόχο της, και συνενέσουν οι πολιτικοί αρχηγοί να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη συζήτηση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην συνεδρίαση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, ο Πρόεδρος θα καθορίσει την ημέρα και την ημερομηνία και την ώρα αυτής της σύγκλησης. Mm-hmm. Και εγώ θα πρέπει να επαναλάβω ότι είναι ένας παράγοντας που θα ορίσει αυτό το πόσα και ποια κόμματα θα συμμετάσχουν ακριβώς ή πόσα και ποια κόμματα πιθανόν μπορεί να αρνηθούν. Και το λέω με δεδομένο ότι με βάση το μέχρι στιγμής ρεπορτάζ υπάρχουν επιφυλάξεις που διατυπώνονται από κάποια κόμματα, όπως και αρνήσεις που έχουν ήδη υπάρξει. Ναι, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι. Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν στην πορεία αυτής της εξέλιξης των επαφών του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για να καθοριστεί ουσιαστικά, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ημερομηνία και η ώρα της συνάντησης και της σύγκλησης των πολιτικών αρχηγών. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν οι επαφές τηλεφωνικές. Εγώ απλώς θέλω να επαναλάβω ότι πριν από 5 λεπτά η 12η μεσημβρινή αύριο δεν είναι μια κλειδωμένη ημερομηνία. Δεν έχει κλειδώσει.
Είναι μία πληροφορία που ωστόσο όμως δεν έχει κλειδώσει ότι θα είναι αυτή η ώρα του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρύσα, και σένα για την ενημέρωση. Θα μείνουμε στο θέμα. Με καχυποψία και προβληματισμό αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, η Νέα Δημοκρατία το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, στο οποίο θα εκπροσωπηθεί θεσμικά από τον μεταβατικό πρόεδρο Γιάννη Πλακιωτάκη. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τηλεφωνικά τον κύριο Πλακιωτάκη για τη σύγκληση και την ατζέντα του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Αντιρρήσεις όμως εξέφρασε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά. Πάμε στο Γιάννη Τρουπή και στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Γιάννη, να ξεκινήσουμε με σένα και με τις επιφυλάξεις που διατυπώνει, ή με το ποιες είναι οι πληροφορίες για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Πλακιωτάκη. Άργησες, Ντένια, με αυτή τη λέξη, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξέφρασε την ενόχλησή του ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Εξέφρασε την ενόχλησή του λοιπόν ο κύριος Πλακιωτάκης, υπονοώντας και την διαδικασία που ακολούθησε ο κύριος Τσίπρας, στο ότι δηλαδή καταρχήν δημοσιοποιήθηκε μέσω ενός δελτίου τύπου και για περισσότερα από 28 ώρες το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είχε δημοσιοποιηθεί μόνο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης από ένα δελτίο τύπου, και ακολούθως άρχισαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού. Όμως και σε ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι η κυβέρνηση αργά θυμήθηκε τη λογική της συνένεσης και των δρόμων της συμφωνίας, καθώς παρότι η Νέα Δημοκρατία συζητούσε και είχε μια σταθερή πορεία όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως ακολουθούσε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο, και τώρα θυμήθηκαν καθυστερημένα, θεωρούν, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη λογική της συνένεσης. Παρ' όλα αυτά. Έστω και αργά λοιπόν. Ακριβώς. Τι αναμένεται να πράξει. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, όπως μας λένε στελέχη της, ακολουθώντας το θεσμικό ρόλο, ακολουθώντας τη θεσμική οδό, θα παραστεί αύριο στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, κάτι που το τόνισε και ο πρόεδρος της, ο κύριος Πλακιωτάκης. Στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι δεν θα ακολουθήσουν τους τακτικισμούς του κυρίου Τσίπρα, που ακολουθεί τα τελευταία 24 ώρες, και αύριο θα πάνε με συγκεκριμένες θέσεις, θα εκφράσουν τις θέσεις τους. Μάλιστα. Και βεβαίως, σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο μέσο μιας εσωκομματικής διαδικασίας. Ναι. Από ό,τι μαθαίνω, ο κ. Πλακιωτάκης βρίσκεται σε συνεχή ανοιχτή γραμμή και με τους 4 υποψήφιους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βεβαίως βρίσκεται και σε διαρκείς συσκέψεις πλέον, από τη στιγμή που έγινε γνωστό το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, και με τα αρμόδια κομματικά στελέχη, κοινοβουλευτικά στελέχη καλύτερα, που χειρίζονται τα θέματα της ημερήσιας ατζέντας, δηλαδή το προσφυγικό και το θέμα το ασφαλιστικό. Έτσι λοιπόν ο κύριος Πλακιωτάκης θα κορυφώσει, θα έλεγα, και θα συνεχίσει όλο το 24, όλες τις ώρες τις επόμενες, τις συσκέψεις αυτές και τις συνεργασίες με τα αρμόδια στελέχη, ώστε αύριο να παρουσιαστεί έτοιμος στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Μάλιστα. Θα παραστεί λοιπόν ο κύριος Πλακιωτάκης, εκπροσωπώντας θεσμικά ως μεταβατικός πρόεδρος την Νέα Δημοκρατία, την αξιωματική αντιπολίτευση, με συγκεκριμένες θέσεις, όπως μας είπες, πάνω στα μεγάλα ζητήματα που θα συζητηθούν. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Πλακιωτάκης, Γιάννη, και να σε ευχαριστήσουμε. Σήμερα το πρωί δέχτηκα την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για να συμμετάσχω στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών με θέμα το ασφαλιστικό, το προσφυγικό και τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Τσίπρας, με την κίνησή του αυτή, παρά την οπή λαϊκή εντολή που έχει, δηλώνει την αδυναμία του να κυβερνήσει και να υλοποιήσει τις ψεύτικες υποσχέσεις που έδωσε προδημήνου στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία, ως σοβαρό και υπεύθυνο κόμμα, θα ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο, και εγώ ως πρόεδρος της θα παραβρεθώ στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Η συμμετοχή μου όμως δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως στήριξη στα τερτύπια και τους τακτικισμούς του κυρίου Τσίπρα. Και να πάμε τώρα στη Λίνα Μπεθάνη, να δούμε ποια είναι η στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και η Φόφη γεννηματά, η οποία, Λίνα, έχει επιφυλάξει, έχει εντηρήσει σε σχέση με την ατζέντα. Ακριβώς, και το είπε στον Πρωθυπουργό κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα. Δεν συμμετέχω, είπε η κυρία Γεννηματά, σε διάλογο για το ασφαλιστικό. Θα έρθω στην συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Δεν συμφωνώ με την ατζέντα. Αυτό είναι το στίγμα της κυρίας Γεννηματά. Δεν συμφωνεί δηλαδή, προκειμένου να γίνει συζήτηση για το ασφαλιστικό.
Ακριβώς. Ναι. Η κυρία Γεννηματά, σε ένα έντονο ύφο στο διάλογο που είχε με τον κύριο Τσίπρα, εξέφρασε αυτή τη διαφωνία και με την ατζέντα. Μπορούμε, είπε, να συζητήσουμε το προσφυγικό, ναι, το ταξίδι στην Τουρκία, τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, όχι όμως το ασφαλιστικό. Εξήγησε γιατί, εξήγησε η κυρία Γεννηματά, για ποιο λόγο. Είπε στον Πρωθυπουργό, ναι, ότι αν ήθελε να κάνει διάλογο για το ασφαλιστικό, ναι, θα μπορούσε να είχε ενημερώσει την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ναι, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μια πρώιμη ρυσία συζήτηση στην Βουλή. Και μάλιστα πριν από λίγο, μιλώντας από το βήμα της ΟΤΟΕ, η κυρία Γεννηματά σημείωσε ότι θέλουμε την εθνική συνεννόηση. Εμείς το αποδείξαμε το καλοκαίρι όταν βάλαμε πλάτη, αλλά εσείς πετάξατε αυτό το κεκτημένο και τώρα ζητάτε συνενόχους. Δεν θα τους βρείτε σε εμάς, είπε η κυρία Γεννηματά. Μάλιστα. Να σου πω για να την ακούσουμε, ναι, να ακούσουμε την κυρία Γεννηματά και θα επανέλθουμε. Δεν πρόκειται λοιπόν να συνενέσουμε σε παροδία και προσχηματικό διάλογο με προηλυμένες αποφάσεις. Και βεβαίως δεν πρόκειται να παγιδευτούμε σε επικοινωνιακά κόλπα. Δεν είναι δυνατόν ο θεσμός του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να χρησιμοποιείται ως χώρος αναζήτησης συνενόχων για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα, Λίνα, έχουμε, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι σε σχέση με την κυρία Γεννηματά. Όχι, αυτό είναι ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στον... Διαφωνώντας βεβαίως, δεν συμμετέχει, δεν θα κάνει συζήτηση για το ασφαλιστικό στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην Ένωση... Όλες τις υπόλοιπα θέματα. Στην Ένωση του Είχαμε όμως τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων. Ναι. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα. Ναι. Ο κύριος Κουτσούμπας απάντησε αρνητικά. Ήδη το Κομμουνιστικό Κόμμα από χθες αρνήθηκε να συμμετάσχει και μιλήσε για διάλογο παροδία. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με προφορίες, ανέφερε ότι είναι στη διάθεσή του να τον ενημερώσει όποτε ο κύριος Κουτσούμπας το κρίνει σκόπιμο. Μάλιστα. Υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη. Σε αναδοφορίες, ο κύριος Λεβέντη θα ανταποκρίνεται θετικά να συμμετάσχει αύριο στην συνάντηση στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Νόμενοι να δούμε τα νεότερα από την τηλεφωνική επικοινωνία που αναμένεται να έχει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Θεοδωράκη. Ήδη πάντως το ποτάμι έχει πει ότι θα συμμετάσχει με αστερίσκους, γιατί ήδη ο κύριος Θεοδωράκης έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το τι πραγματικά επιδιώκει ο Πρωθυπουργός με αυτή τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Βασίλης Λεβέντης. Τηλεφώνησε ο κύριος Πρωθυπουργός και ζητάει για 12 η ώρα αύριο ραντεβού στο Προεδρικό Μέγαρο. Εγώ ζήτησα οικουμενική κυβέρνηση. Δεν ζήτησα συνένεση. Τι θα πει συνένεση? Τι θα πει συνένεση, δηλαδή? Δηλαδή θεωρεί δύο-τρία θέματα σοβαρά, το προσφυγικό και το ασφαλιστικό, και από αυτόν θέλει συνένεση. Και τα υπόλοιπα, αν χαθούν οι καταθέσεις.